Καλημέρα σας. Καταρχάς, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον αξιότιμο Πρωθυπουργό της χώρας, κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη, που είναι εδώ μαζί μας σήμερα, καθώς και τον πρόεδρο της Microsoft, Brad Smith, που είναι μαζί μας για δεύτερη φορά τους τελευταίους 8 μήνες. Τα τελευταία 28 χρόνια στην Ελλάδα έχουμε επενδύσει πολύ στη χώρα. Έχουμε δημιουργήσει ένα μεγάλο πλαίσιο συνεργατών. Έχουμε αναπτύξει μικρές και μεγάλες επιχειρήσεις και τις έχουμε βοηθήσει στο ψηφιακό τους ταξίδι. Έχουμε υποστηρίξει εκπαιδευτικά ιδρύματα στην ψηφιακή μάθηση, ενώ έχουμε επενδύσει και σε επιχειρήσεις όπως το πρόσφατο παράδειγμα της Automotive. Σε αυτά τα 28 χρόνια έχουν γίνει πολλά, κυρίως στον ιδιωτικό τομέα, αλλά και στο δημόσιο τομέα, που έχει επενδύσει στην τεχνολογία για να δημιουργήσει καινοτόμες λύσεις και υπηρεσίες. Παρόλα αυτά, έχουμε ακόμα να κάνουμε πολλά. Μπορούμε να κάνουμε τη σχέση του πολίτη με το κράτος καλύτερη και πιο εύκολη. Μπορούμε να κάνουμε τις επιχειρήσεις μας πιο ανταγωνιστικές και την ψηφιακή μάθηση πιο άμεση και πιο σύγχρονη. Στη δεύτερη και στην τρίτη βιομηχανική επανάσταση, η χώρα μας βρέθηκε ουραγός. Στην τέταρτη βιομηχανική επανάσταση, θέλουμε να είμαστε με τους πρωτοπόρους. Η τέταρτη βιομηχανική επανάσταση έχει να κάνει με την αυτοματοποίηση των διαδικασιών, χρησιμοποιώντας τεχνολογίες όπως είναι η τεχνητή νοημοσύνη, το machine learning και τα big data. Στο κέντρο αυτής της επανάστασης, στην καρδιά, βρίσκεται το cloud, το υπολογιστικό νέφος. Το cloud, όπως γνωρίζετε, δεν βρίσκεται στα σύννεφα. Βρίσκεται σε μεγάλα, υπερσύγχρονα data centers που βρίσκονται σε επιλεγμένες χώρες του πλανήτη. Έτσι λοιπόν, είμαι ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα που ανακοινώνουμε τη δημιουργία του πρώτου data center της Microsoft στην Ελλάδα, το οποίο θα είναι το πρώτο στην ευρύτερη περιοχή και ένα από τα πρώτα στην Ευρώπη. Φιλοδοξούμε ότι με αυτή την υποδομή θα βοηθήσουμε σημαντικά τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, ενώ ταυτόχρονα δεσμευόμαστε ότι θα επενδύσουμε σε ένα μεγάλο πλάνο υψηλής εξειδίκευσης 100.000 συνανθρώπων μας στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης και του cloud. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυβέρνηση για την υποστήριξη, τους συνεργάτες μας που μαζί οραματιστήκαμε για το πώς αυτή η επένδυση και το cloud θα μπορέσει να τους βοηθήσει και να κάνει τις επιχειρήσεις τους ακόμα καλύτερες, και τέλος την ομάδα μου στη Microsoft που δουλέψαμε πάρα πολύ μέσα στην πανδημία για να φέρουμε αυτή την επένδυση στην Ελλάδα. Είμαι πραγματικά περήφανος που σε λίγα χρόνια τόσο εμείς όσο και τα παιδιά μας θα μπορούν να περνάνε και να βλέπουν σε πλήρη λειτουργία αυτά τα data centers, ξέροντας ότι εκεί μέσα τρέχει η ψηφιακή οικονομία της περιοχής. Εκεί μέσα τρέχουν εφαρμογές επικοινωνίας, εργασίας, ηλεκτρονικού εμπορίου και ψυχαγωγίας, που χιλιάδες κάτοικοι αλλά και επιχειρήσεις από την ευρύτερη περιοχή θα χρησιμοποιούν. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσω τον πρόεδρο της Microsoft, όπως είπαμε, Brad Smith, χωρίς την παρουσία του οποίου αυτή η επένδυση δεν θα είχε γίνει ποτέ. Αλλά πριν από αυτό, ας δούμε ένα βίντεο. Υπάρχει πάντα ένας τόπος για νέα ξεκινήματα. Ένας τόπος γεμάτος άπειρες δυνατότητες. Ένας τόπος γεμάτος ευκαιρίες. Ένας τόπος ανάπτυξης και εξέλιξης. Υπάρχει πάντα τρόπος για κάθε νέα αρχή. Ένας συλλογικός τρόπος να φέρουμε την αλλαγή, να προχωρήσουμε μπροστά. Υπάρχει πάντα χρόνος για ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή. Υπάρχει πάντα μια στιγμή. Και η στιγμή είναι τώρα. Ήρθε η στιγμή να γίνει πράξη ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Ελλάδας, εντάσσοντάς τη στη μεγαλύτερη υποδομή cloud του κόσμου και δημιουργώντας το πρώτο Microsoft Data Center στη χώρα. Ήρθε η στιγμή να ενισχύσουμε 100.000 επαγγελματίες, εκπαιδευτικούς και μαθητές, το ανθρώπινο δυναμικό του αύριο. Να διευρύνουμε τις επιχειρηματικές δυνατότητες και ευκαιρίες,
να βρούμε νέους τρόπους να διατηρήσουμε και να βιώσουμε την ελληνική κληρονομιά. Ήρθε η στιγμή να ανοιχτούμε σε νέες ιδέες, να στοχεύσουμε πιο ψηλά και από τα ασύννεφα. Με καινοτομία, με όραμα, με ανάπτυξη. Γιατί η ανάπτυξη δεν μπορεί να περιμένει στιγμή. Η ανάπτυξη ξεκινά εδώ, τώρα. Η Ελλάδα σε νέους ψηφιακούς δρόμους. GR for Growth. Growth for Greece. Well, Mr. Prime Minister, everyone here, thank you. I just want to start by saying what an honor, what a pleasure it is for me personally to represent Microsoft Corporation and be with all of you in Athens today. This is a very important day for all of us who work at Microsoft, but I hope it is also what people will remember as an important day for Greece. As you heard, you know, we're announcing today what is by a substantial margin, Microsoft's largest investment in our 28 years of operating here in Greece. It's an investment that reflects our confidence in the Greek economy, our confidence in the Greek people, and our confidence in the Greek government. It is not something that we do in very many places. It's not something that we do lightly. And to be able to do this in 2020 in one of the more challenging years that any of us has ever lived through, I think says volumes about what is happening here in Greece and our commitment to the country. As you've seen, we're announcing that we are bringing data centers to Greece. We're going to create a new region that will include the nation of Greece as well as neighbors as well. In many ways, I think on a day like this, it's often hard for people who read the news to wonder what it really means. People look at the story, they look at a large investment number, they see something that's called a data center and it refers to the cloud. But I think for most people, while they know it is something important, it's not altogether easy to figure out what it means for them. So what I wanted to do was share with you two things that I think perhaps help us all appreciate why something like this is so important. You know, we talk about this word, the cloud, as if it's some light and fluffy thing in the air. But in fact, the reality is altogether different. In so many ways, the cloud has not only become the modern infrastructure of the 21st century, but it's really become a fortress. Because when you think about how important it is to protect all of the data that all of us are creating every day, it needs to be in a fortress, not in the sky. And that, in fact, is what these data centers represent. They start with enormous construction projects, not just to build buildings, but to connect them with fiber optic cable and with electricity, something that could not be done without the support of the government and help with permittings and enormously important partnerships, both in terms of telecommunications and electricity. Of course, what really matters is what goes inside these buildings. And at its heart, as you would imagine, is a set of large rooms filled with what seems like endless rows of server computers. And then batteries and electrical generators and other areas of the most modern complexity you can imagine, all designed to ensure that it keeps running constantly, even if there's an interruption on the electrical grid. When we create a data center region and we call it a region, we don't build just one data center. We always build more than one. And the reason is because we operate your service from one data center and we constantly back up your data in another because we recognize how critical it is to have that kind of security and safety for people who rely on these services. And because it is the year 2020, it's not just enough to bring in electricity from wherever you can find it. We've committed globally that by the year 2025, 100%
of the electricity that services all of our data centers worldwide will come from renewable energy. So even when it comes to the electrical planning here in Greece, that too has been enormously important. Of course, if you're somebody who is listening to this later tonight or going to work tomorrow morning, you might think, well, that's interesting, but does it really matter to me? And I think the answer is, yes, it does. It doesn't matter what you do. It doesn't matter where you work. It doesn't matter how you spend your free time. The truth is, this is the electricity of the 21st century, and bringing it to Greece, I believe, will create benefits for everyone. Why? Well, first, because of the speed of access to computing. Today, people who rely on cloud services in Greece are probably accessing data that is stored quite a distance away, say in Amsterdam or Dublin or somewhere else. But once these data centers are up and running, it will be like having a large computer next door. And you will see what that increase in speed means to everyone. You'll be able to access your data and rely on computer services at a lightning speed. I would say even a speed that might have impressed Zeus himself in terms of what people are able to use. But it's not just the speed alone. The second thing that these data centers will bring is ongoing, cutting-edge, world-leading technology that is always being updated. When we build a data center, we don't just bring in server computers once. We constantly then upgrade them. We upgrade the software on them. We upgrade the hardware. We replace them with newer and better hardware. It's like an ongoing investment each and every year. What does that mean for a business, for example? It means that a business no longer has to go out and buy its own server computers and worry that it will become obsolete as soon as they start to use it. That becomes our problem, and it's a part of our business to take care of it. And because it is our business to provide constantly the world's best technology, we are putting our research and development resources into what will be here in Greece itself. The third benefit for everyone is, frankly, the lower cost of computing that this creates. You might ask, well, why is it cheaper to use services in the cloud than it is for me to buy my own machines? Well, the answer in part is Microsoft has become among the world's two or three largest purchasers of computers, of chips, of hard disks. And of course, whenever you buy anything at that volume, you're able to buy them at a lower cost, and then we pass along those cost savings to our customers. So that too leads to an easier way for people to afford cloud services. And it's not just the cost that changes, the business model changes. In the world today, if you rely on your own data center or your own servers, you have to go buy all of this equipment and you have to keep paying for it whether you're using it on a particular day or not. And so with cloud services, you pay for what you use and you pay only when you use it. So if you have certain months of the year where you need more computing resources, you can buy them, but you only pay for them during the month that you use them. So this too really creates a new foundation for every part of the economy. The fourth thing that this will change in ways that I think will also create real benefits are our commitment to world-class security for these data centers in Greece. We spend more than $1 billion a year just on upgrading the security technology in our data centers. We not only deploy that world-class security technology, but we support it with what I genuinely believe is among the world's best set of operational security teams. From a threat intelligence center that's constantly analyzing what is happening on the internet, to a digital crimes unit and a cyber defense operations center, in reality, the operational security teams at Microsoft work not only for Microsoft, they work for our customers. And with data centers in Greece, our cybersecurity teams will be working for the people of Greece. And then finally, I think there is a real and important benefit
when it comes to the integrity of data and the confidence of knowing that the data that is created by the people and businesses of governments of Greece will be not only stored in Greece, but protected by the laws of Greece. And that, too, I think matters as people think about all of the data that they create in their personal lives. So when you put all of these things together, it's, I think, easy to imagine why it would matter to a small business, why it will be so important, say, to the financial services industry and the great banks in Greece. It's easy to imagine why it will be so important, say, for the government of Greece and all of the innovation that the government has leading with more digital services for citizens. But in addition, this is a new opportunity for every small business in Greece. For every business that may have only a few employees but wants to use new technology to pay its employees, to reach its customers, to pay its bills. It will even create benefits for consumers. Consumers that might be accessing entertainment over the internet or playing games online or just doing what they do, as we all do, to pursue our lives increasingly relying on digital data. In closing, I want to say we could not have taken this step today without the help and the support of the Greek government led by the Prime Minister. It was really in January of this year that we met in Davos and I talked about our enthusiasm for doing more in Greece. And he said, that's good, but you need to invest more in Greece. He's very persuasive. And so the next month, I was here in late February. And what we realized was that these data center investments could be at the heart of new advances in computing. We recognized that it would do all of this for the economy, but we also knew that we needed to do more than build data centers. We needed to use this as an opportunity to invest in digital skills as we are. And so while the data centers will probably get the headlines, there will be, I believe, every bit as much benefit to Greece from the commitment that we're making to bring digital skilling programs to 100,000 people in Greece over the next 5 years. Because I think what people will find here is that this infrastructure of the 21st century will create new jobs for businesses and people alike. But it will only be possible to fill those jobs when people get access to the digital skills needed to perform them. And so we're equally committed to moving forward with this skilling initiative. And finally, I think it's so exciting, so important even, to not only move into the future, but to do so with an appreciation for the past. Not just for the things that were created in the past that are still reflected when people come here to visit Greece and see the great sites, but perhaps even more importantly, to reflect on the values that were created in the past but are timeless even today. And I think there are few places in the world that reflect this better or more than Greece. You see it in this museum. You see it in the view out the window. You see it in so many sites in Athens and across the country. That's why we are pursuing our AI for Cultural Heritage project, almost literally bringing to life a vision of what it was like to walk in Olympia 25 centuries ago. And as we pursue these kinds of projects, I believe we will have the opportunity to work with more and more companies in Greece that will become part of an expanding ecosystem that is making this kind of understanding not just easier for people to reach, but more entertaining as they learn. And as we do that, I think this is something that is important not only in Greece itself. I think it's something that is important for the world. I think we should never forget that there are 76 nations in the world that live in a democracy today. That's 3.7 billion people. It's 47% of the world's population. It is more people that live in a democracy today than at any day in human history. But if Athens has taught us anything, and the truth is Athens has taught us many things, it's that we should never take that for granted.
That's why we need to go into the future with new technology, but ground it in these values. And that is what we have the opportunity to do here. We are grateful to be part of this. I want to say thank you to everyone who has made it possible. And I want to say thank you to the person who made it more possible than any other person, the Prime Minister of Greece. Thank you very much. Well, Brad, thank you first of all for your kind words and for making such an eloquent case for the importance of data centers in our modern world. Κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, όπως είπε και ο Μπραντ, όλα ξεκίνησαν στα τέλη Ιανουαρίου στο Νταβός, όταν είχα την ευκαιρία να τον πρωτογνωρίσω στην πρώτη συνάντηση που είχα στο Ελβετικό Θέρετρο. Και τώρα, ωστόσο, αποδεικνύεται ότι εκείνη η συνάντηση δεν ήταν απλά μία συνάντηση μεταξύ δύο προσώπων, αλλά ανάμεσα στην ισχυρή βούληση μιας χώρας να προοδεύσει και να αναπτυχθεί και στην φιλοδοξία μιας επιχειρηματικής, τεχνολογικής υπερδύναμης να διευρύνει την εμβέλειά της, αντλώντας δύναμη από το αξιακό φορτίο αυτού του τόπου. Και έτσι, μέσα σε μόλις 9 μήνες και παρά τα σύννεφα της πανδημίας, φτάσαμε εδώ, στη γέννηση μιας σημαντικής καινοτόμας επένδυσης με πολυεπίπεδη οικονομική σημασία, αλλά και μεγάλη κοινωνική ανταπόδοση. Χάρη σε αυτήν, η Ελλάδα καθίσταται πια παγκόσμιος κόμβος του γνωστού μας cloud, της ψηφιακής δηλαδή αποθήκευσης, της κεντρικής ψηφιακής αποθήκευσης τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων. Είναι κάτι που ταξιδεύει τη χώρα μας κυριολεκτικά στον 21ο αιώνα. Η Microsoft, βέβαια, μετρά 28 χρόνια παρουσίας στη χώρα μας. Μια παρουσία η οποία, μάλιστα, πλαισιώνεται από δεκάδες δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Όχι μόνο προγράμματα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης, θα επανέλθω σε αυτά στη συνέχεια, αλλά και με έργα όπως αυτό το οποίο υλοποιείται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στην αρχαία Ολυμπία και θα ολοκληρωθεί τους επόμενους μήνες. Μια προσπάθεια, θα έλεγα, από το μέλλον, που μεταφέρει γόνιμα το παρελθόν στο παρόν. Από το 2021, ο επισκέπτης του αρχαιολογικού χώρου, με μία απλή εφαρμογή στο κινητό, θα βλέπει την τρισδιάστατη απεικόνηση των μνημείων, αλλά και της ίδιας της ζωής της αρχαίας Ολυμπίας, όπως ακριβώς ήταν πριν από 2.500 χιλιετίες. Και κάθε κάτοικος της γης θα μπορεί να ζήσει εικονικά στην περιοχή και να θαυμάσει τα αριστουργήματα του μουσείου της μέσω μιας ειδικής ιστοσελίδας που θα δωρήσει η Microsoft στο Υπουργείο Πολιτισμού. Σκεφτείτε τις ατελείωτες δυνατότητες που προσφέρει η τεχνολογία να γνωρίσουμε και πάλι τον πολιτισμό μας από μια διαφορετική σκοπιά. Αυτό το οποίο αποκαλούμε επαυξημένη πραγματικότητα, augmented reality, θα αλλάξει τελείως τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα μνημεία μας, τους αρχαιολογικούς μας χώρους. Το παρελθόν, στην κυριολεξία, θα ξαναζωντανεύει μπροστά στα μάτια μας. Και κάθε Έλληνας, αγαπητέ Μπραντ, αλλά νομίζω ότι και κάθε άνθρωπος
που όπως πολύ σωστά είπες, μοιράζεται αυτήν την οικουμενική κληρονομιά των προγόνων μας, είναι ευγνώμων για αυτήν την ευγενική σας προσφορά. Είναι άλλωστε μια πρωτοβουλία που επανατοποθετεί την τεχνολογία στην πραγματική της αποστολή, που δεν είναι άλλη από το να βρίσκεται τελικά στην υπηρεσία του ανθρώπου. Δεν υπάρχει εξέλιξη χωρίς αναφορά σε αυτόν, ούτε πολιτισμός χωρίς τον ίδιο τον άνθρωπο σταθερά στο επίκεντρο. Το γεγονός που γιορτάζουμε σήμερα, ωστόσο, έχει μία άλλη διάσταση. Διότι η ίδρυση ενός υπερσύγχρονου data center σε οποιαδήποτε χώρα, από έναν τεχνολογικό κολοσσό όπως είναι η Microsoft, αυτομάτως την αναβαθμίζει ως επενδυτικό προορισμό. Ειδικά όμως για την Ελλάδα, δεν συνεπάγεται μόνο ξένα κεφάλαια, περισσότερα έσοδα στα δημόσια ταμεία, νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης. Συνεπάγεται και μια ποιοτική προστιθέμενη αξία. Οι αναλυτές θα μιλήσουν για ένα συνολικό οικονομικό όφελος σε βάθος χρόνου, το οποίο μπορεί να ξεπερνάει το 1 δισεκατομμύριο με βάση την εμπειρία άλλων κρατών. Όμως το κέρδος αυτό πολλαπλασιάζεται αν προστεθεί ο εξυγχρονισμός και η ανταγωνιστικότητα που θα φέρει αυτή η επένδυση σε άλλες επιχειρήσεις, όχι μόνο μεγάλες, αλλά μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, που ανακαλύπτουν τη σημαντική προστιθέμενη αξία που οι ψηφιακές υπηρεσίες μπορούν να προσφέρουν σε αυτές. Και βέβαια, το συνολικό όφελος εκτινάσεται αν αποτιμηθεί η σημασία του μετασχηματισμού στο σύνολο της οικονομίας. Η τεχνολογία είναι καταλύτης ανάπτυξης σε όλα τα επίπεδα. Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι, η κυβέρνηση αυτή έχει αποδείξει ότι αντιμετωπίζει τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους, της οικονομίας, της κοινωνίας, όχι απλά ως μία προτεραιότημα, αλλά ως τον πιο κρίσιμο βραχίωνα, προκειμένου η χώρα να κάνει ένα τολμηρό άλμα στο μέλλον. Και να είναι όλοι οι Έλληνες με τους νικητές της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Κάτι το οποίο, όπως είπε και ο κ. Μιχαλόπουλος, δεν ίσχυε για τη δεύτερη ή την τρίτη. Σε άλλες εποχές, τρεις γιγαντιαίοι σταθμοί ψηφιακής αποθήκευσης ηλεκτρονικών δεδομένων στην Ελλάδα θα έμοιαζαν με ένα φανταστικό σενάριο. Όμως, γίνεται πλέον πραγματικότητα. Βρέθηκαν στην Αττική εκείνες οι εκτάσεις που είναι συμβατές με τις υψηλές προδιαγραφές της Microsoft, με τις ανάλογες ενεργειακές υποδομές, τα ισχυρά δίκτυα τηλεπικοινωνιών, τις πράσινες εγκαταστάσεις, γιατί όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος Σμιθ, μέχρι το 2025 η σημαντική ποσότητα ενέργειας η οποία καταναλώνεται από αυτά τα data centers πρέπει να προέρχεται αποκλειστικά από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Ξεπεράστηκαν όλα τα γραφειοκρατικά εμπόδια και το φιλόδοξο σχέδιο πια μπαίνει στη φάση υλοποίησης. Θέλω να πω και εγώ ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στην ομάδα της Microsoft στην Ελλάδα, στα συναρμόδια Υπουργεία, το Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ένα ιδιαίτερο ευχαριστώ στον Αλέξη τον Πατέλη, στον Νίκο τον Βαθανάση, οι οποίοι εργάστηκαν πολύ σκληρά για να μπορέσουμε να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και βέβαια ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στον ίδιο τον Brad Smith, χωρίς την προσωπική ανάμειξη του οποίου δεν θα ήμασταν στο σημείο που βρισκόμαστε σήμερα. Μου έλεγε κατηδίαν ότι είχε κάνει ελάχιστα ταξίδια από τότε που ξεκίνησε ο COVID, 3 ή 4 νομίζω, τα 2 εκ των οποίων ήταν στην Ελλάδα. Και αυτό από μόνο του κάτι λέει. Το cloud αποτελεί τον πυρήνα της τέταρτης βιομηχανικής επανάστασης. Τώρα, με το ελληνικό cloud, ελληνικά δεδομένα, αλλά και δεδομένα από την ευρύτερη περιοχή, διότι μια τόσο σημαντική επένδυση δεν απευθύνεται μόνο στην ελληνική αγορά, θα αποθηκεύονται εδώ, στην Ελλάδα, με ασφάλεια, αλλά και με χαμηλότερο κόστος.
Και καθώς ο όγκος των δεδομένων αυξάνεται πια εκθετικά, μια τέτοια εξέλιξη έχει ξεχωριστή σημασία για όλους, για το δημόσιο, για τις επιχειρήσεις, για τους πολίτες, για την ίδια την καθημερινή μας ζωή. Για να το πω διαφορετικά, ως χρήστης ψηφιακών υπηρεσιών ο ίδιος, περιμένω μεγαλύτερη ταχύτητα, χαμηλότερο κόστος και περισσότερη ασφάλεια στη διαχείριση των δεδομένων που παραμένουν στον τόπο μου. Ως πολίτης, προσδοκώ σε πιο γρήγορη ανταπόκριση σε εφαρμογές που χρησιμοποιούν οι τράπεζες, οι εταιρείες τηλεπικοινωνιών, το δημόσιο. Προσδοκώ όμως και σε νέες δουλειές με όχημα το πάρα πολύ σημαντικό πρόγραμμα επιμόρφωσης το οποίο εξήγηλε η Microsoft για 100.000 συμπολίτες μας που θα αποκτήσουν πρόσθετη κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες που σχετίζονται γύρω από τα μεγάλα δεδομένα, τα Big Data και το Cloud. Ως Πρωθυπουργός όμως, οι φιλοδοξίες μου είναι περισσότερες. Και καθώς η χώρα μας γίνεται μια από τις λίγες στον κόσμο που φιλοξενούν τέτοια υπερσύγχρονα data centers, προχωρά σε μια τομή ολιστικού, συνολικού εξυγχρονισμού και ανάπτυξης. Διότι είναι γνωστός ο ευρυτικός αντίκτυπος μιας τέτοιας επένδυσης σε δεκάδες, εκατοντάδες άλλες επιχειρήσεις. Είναι τα γνωστά σε όλους μας network effects. Όπως είπε και ο Μπραντ, οι πρώτοι κερδισμένοι θα είναι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Και είμαι σίγουρος ότι η σημερινή εξέλιξη θα δώσει και νέα όθηση σε πολλές νεοφυείς εταιρείες. Γιατί θα μεταφέρει στην πατρίδα μας πολύτιμη τεχνογνωσία, θα βοηθήσει στην άνθηση της επιστημονικής έρευνας και θα βοηθήσει επίσης στην ανακοπή, γιατί όχι στην αντιστροφή του ρεύματος του brain drain σε μια οικονομία και σε μια κοινωνία που θα κινούνται και θα κινείται συνέχεια προς τα μπρος. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε, το θυμίζω συνέχεια, σε ξένους επενδυτές οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν στην Ελλάδα στον τομέα της τεχνολογίας. Δεν έχουμε μόνο εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό σήμερα στην πατρίδα μας, έχουμε και ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό εκτός Ελλάδος που θα ήθελε υπό τις κατάλληλες συνθήκες να επιστρέψει και να εργαστεί στην πατρίδα μας. Αυτές οι συνθήκες πιστεύω ότι αρχίζουν πια να δρομολογούνται στην πατρίδα μας. Κατά συνέπεια, το hashtag GRforGrowth, GRforGrowth, η Ελλάδα για την ανάπτυξη πιστεύω ότι τα λέει όλα. Κυρίες και κύριοι, λένε πολλοί ότι στην εποχή μας η πληροφορία είναι εξουσία. Ίσως. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η πληροφορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. Ακριβώς γι' αυτό δεν υποδέχομαι αυτήν την νέα επένδυση μόνο ως ένα τεχνολογικό και οικονομικό άλμα. Είναι ταυτόχρονα και ένα βήμα εκδημοκρατισμού. Είναι μια κοινωνική τομή. Αφορά το άτομο, αφορά και το σύνολο. Γιατί στον καιρό των fake news, οι ασφαλείς αποθήκες των δεδομένων επιτρέπει και την πιο εύκολη επαλήθευσή τους. Ενώ ένα διαφανές διαδίκτυο αποτελεί φόρουμ πολιτικής αστηροποίησης και πρέπει να είναι φόρουμ υγιούς ανταλλαγής ιδεών. Και παράλληλα, κάθε ασφαλής χρήση της πληροφορίας ενδυναμώνει και τη δημοκρατική νομιμότητα, γιατί προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα και εγγυάται την ίδια την ασφάλεια των συναλλαγών. Από την άλλη, η ταχύτητα στην επικοινωνία ανοίγει ένα νέο παράθυρο γνώσης σε όλους. Δημιουργεί νέες μορφές κοινωνικής δραστηριότητας, μπορεί υπό προϋποθέσεις να καταργήσει διακρίσεις. Όταν μειώνονται οι ψηφιακές αποστάσεις, μειώνονται και οι κοινωνικές αποστάσεις. Περιθωριοποιώντας το περιθώριο και προβάλλοντας την εξωστρέφεια. Αρκεί, και αυτό είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για μένα, για το Υπουργείο, για όλους μας, να έχουν όλοι πρόσβαση σε αυτές τις νέες ψηφιακές υπηρεσίες, σε λογικό κόστος και να πολεμήσουμε στη ρίζα τους τα φαινόμενα του ψηφιακού αναλφαβητισμού που μπορούν, αν δεν αντιμετωπιστούν, να δημιουργήσουν τα νέα ρήγματα του μέλλοντος. Άλλωστε,
από τα τέλη ακόμα της δεκαετίας του 60, οι κοινωνικοί επιστήμονες που εξέταζαν, ανίχνευαν την μεταβιομηχανική εποχή, μιλούσαν από τότε για την περίφημη κοινωνία της πληροφορίας που αχνοφαινόταν στον ορίζοντα. Στη δεύτερη δεκαετία του 20ου, στην τρίτη δεκαετία του 21ου αιώνα, αυτή αποτελεί πια μια παγκόσμια πραγματικότητα. Προσωπικά όμως, συμμερίζομαι περισσότερο την άποψη του Άντονι Γκίντενς, ότι δηλαδή ανέκαθεν όλες οι κοινωνίες υπήρξαν κοινωνίες της πληροφορίας. Αυτή ήτανε που αποτελούσε τον διάβλο προόδου και ευημερίας. Από το Γκουτενβέργο, στο σιδηρόδρομο, στον τηλέγραφο, στο τηλέφωνο, είχαμε διαδοχικές επαναστάσεις, τεχνολογικές. Προκάλεσαν αναστάτωση, τριβές, εντάσεις. Οδήγησαν όμως τελικά τον κόσμο προς τα μπρος. Η εντυπωσιακή ανατροπή της δικής μας εποχής της γνώσης είναι ότι η ίδια η πληροφορία και η τεχνολογία γίνονται πια μέσα παραγωγής. Συνεπώς, η ανάπτυξή του συνιστά ένα βήμα συλλογικής οικονομικής ανάπτυξης. Ενώ κάθε μέτρο που τις κάνει πιο προσιτές στους πολίτες συνιστά και δημοκρατική τομή. Με αυτές λοιπόν τις σκέψεις καλωσορίζω και πάλι στη χώρα μας το φίλο Μπραντ και τη νέα εμβληματική συνεργασία μας με τη Microsoft. Η Ελλάδα έχει τον ήλιο της και τώρα αποκτά και το cloud της. Μπροστά μας, συνεπώς, ανοίγεται μια μεγάλη λεωφόρος κοινής πορείας, την οποία σήμερα ξεκινούμε για να τη διανύσουμε. Σας ευχαριστώ. Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ, αγαπητέ Μπραντ, σας ευχαριστώ θερμά. Θέλουμε να κάνουμε την Ελλάδα την χώρα της ανάπτυξης και πρέπει να είμαστε όλοι συμμετοχοί σε αυτό, τόσο το κράτος, οι πολίτες, αλλά και οι επιχειρήσεις. Νομίζω ότι με το data center κάνουμε ένα σημαντικό βήμα σε αυτή την κατεύθυνση. Η τεχνολογία είναι ένα σημαντικό εργαλείο που έχουμε στα χέρια μας, αλλά το πώς και το πόσο θα τη χρησιμοποιήσουμε είναι που θα καθορίσει το μέλλον μας. Σας ευχαριστώ πολύ.